η ιστορία που έχω απολαύσει, όχι μόνο εγώ και εσείς είμαι σίγουρος, αλλά και όλοι στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα μας, είναι η ιστορία που τη συζητάνε ακόμα και στην ισπανική τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, και έτσι θα τη δούμε. Entraba dentro un túnel como este, y vi el camión. Camión era como de aquí, a la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y pues lo quita el tordo. El tío se quitó del medio. Era el saco de cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. Tranquilo, no escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, Jesús. Tenía que llevarlo. Y me daban otro saco para el otro, para llevarlo a los días. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y va por la mitad, digo, no te quedan. Γεια σου, Λεβέντα. Ρε Μιλτάρα, Λεβέντα, πραγματικά τι έχεις κάνει, ρε αγόρι μου. Τρέλανε μας, τρέλανε τους. Ό,τι πιο ωραίο έχει συμβεί. Του ακυρώσαν το άλμα. Στα 8.40. Για το παπούτσι. Για το παπούτσι. Έβαλε άλλο παπούτσι. Το οποίο το έδειξε, το ανέβασε ο κακομοίρης στο Instagram και λέει, παιδιά, είναι ίδιο. Και πήδηξε ένα 8.41 χαλαρά. Τι ωραία ιστορία, γι' αυτό σου αφιερώνουμε και το τραγούδι που σου φτιάξαμε. Το θυμάστε το τζαμ, τον Βάλχερ. Ξέχασε. 41. Ξυπόλυτος ή με βατράχο παιδιλά. Μέσα από θα πάει 10 μέτρα. Μέσα γιονάρα ή τσοκαρά. Ακόμη παραπέρα. Σας έδωσε ρε τα παπούτσια στο χέρι σας τσούζι. Σας πειράξε η που σας φυστικώσε. Γι' αυτό πηδάει ο Μίλτος, πηδάει. Γι' αυτό πηδάει σαν ακρίδα, πηδάει. Πάλι Μίλτος. Μίλτος, γιατί έχουμε δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών για αυτό που έκανε ο Μίλτος, το οποίο όπως έχουμε πει πολλές φορές είμαστε στην εκπομπή. Μεγάλο γλέντι. Είναι μεγάλο γλέντι, τους γλέντισε πολύ άσχημα. Για να δούμε τι είπαν οι πολιτικοί μας. Αγαπητέ Μίλτο, μετά την επίδοσή σου για την οποία φυσικά ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, σκέφτομαι να σε ανταμείψω ως εξής. Έδωσα ήδη εντολή στον Πιερακάκη να σου ετοιμάσει ένα jump pass, γιατί εκλογές έρχονται. Να μην φανούμε τίποτα τσίπιδες. Ο ρυθμός που τρέχεις, ρε Μίλτο, μου θυμίζει τα ταούλια που βαρούσα και χόρευε όλη η Ευρώπη. Και η προσγείωσή σου στο σκάμα μου θύμισε τη δική μου διαπραγμάτευση που τελείωσε με πολύ κλάμα. 841, ρε. Εσύ τους ξέσκισες όλους, ρε Μίλτο. Σου έχω μία προσφορά. Έχω σε αποκλειστικότητα τα σανδάλια του Ιησού Χριστού για το επόμενο εντυπωσιακό άλμα. Παράγγειλε τα τώρα και θα σου κάνω δώρο και μία κεραλυφή για τις φουσκάλες τα πόδια. Έτσι. Και η κεραλυφή για τις φουσκάλες. Έτσι, έτσι. Μίλησαν οι Ισπανοί, βεβαίως. Μίλησαν οι πολιτικοί, βεβαίως. Ο Βαν Χέιλεν, και ήρθε η ώρα να μιλήσουν και οι πολίτες για αυτό που έκανε ο Μίλτος. Για να το δούμε. Την πρώτη πηδάει 8.40, αλλά μετά τον ακυρών για τα παπούτσια. Πάρτε το 841 και χλάμωστε λίγο. Γεια σου ρε Μιλτάρα Λάνη. Έχω ένα φίλο που είδε το Μίλτο να καταρρύπτει η ρεκόρ φορώντας τσιμεντένια παπούτσια. Και αυτά είναι βαριά, ας πούμε.